Κυρίες και κύριοι, όταν το Νοέμβρη του 2019 ψηφιζόταν από την σημερινή Βουλή η τέταρτη κατά σειρά αναθεώρηση του ισχύοντος συντάγματος του 1975, το κόμμα μας, το ΚΚΕ, πρότεινε τη ριζική αλλαγή του άρθρου 86 αυτού του συντάγματος, ώστε να αρθούν όλα τα εμπόδια προκειμένου να διώκονται ποινικά και οι υπουργοί, όπως όλοι οι πολίτες, και να μην εξαρτάται η δίωξή τους από τη θέληση της εκάστοτε κοινοβουλευτικής κυβερνητικής πλειοψηφίας. Τελικά όμως, με κοινή απόφαση των Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ, επιλέχθηκε μία αποσπασματική, όσο και σαφώς περιορισμένη συνταγματική ρύθμιση, η οποία αν και κατάργησε, και σωστά κατάργησε, το ειδικό όριο παραγραφής των υπουργικών αδικημάτων που ίσχυε επί χρόνια, ωστόσο διατήρησε άθικτο το βασικό πυρήνα του άρθρου 86. Δηλαδή το να έχει η Βουλή, με λίγα λόγια η πλειοψηφία η κυβερνητική, να έχει αυτή η πλειοψηφία την αποφασιστική αρμοδιότητα όχι μόνο για το πολιτικό, αλλά ακόμα και για το ποινικό μέρος μιας υπόθεσης ενός αδικήματος υπουργικής ευθύνης. Να έχει δηλαδή η κοινοβουλευτική πλειοψηφία και αρμοδιότητες δικαστικές. Η κοινή αυτή επιλογή των αστικών κομμάτων της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΙΝΑΛ δεν είναι τυχαία. Προσφέρει δύο καθόλου ευκαταφρόνητα πλεονεκτήματα στα αστικά κόμματα εξουσίας. Το ένα είναι η συνέχιση μιας πιο ραφιναρισμένης μεν, αλλά οπωσδήποτε ειδικής ποινικής μεταχείρισης των όποιων υπουργικών αδικημάτων. Και το άλλο είναι φυσικά η δυνατότητα που δίνει αυτή η ρύθμιση στην εκάστοτε κυβερνητική πλειοψηφία να δημιουργεί φανταχτερά σκηνικά με πλήστα όσα από προσανατολιστικά πολιτικά θεάματα, στα οποία εμπλέκονται υπουργοί με διάφορες αποφάσεις τους. Πόσα τέτοια δεν έχουμε δει τα τελευταία χρόνια. Πόσες και πόσες δεν ήταν οι επιτροπές, οι προανακριτικές ή οι εξεταστικές, οι οποίες στήθηκαν, πρόσφεραν μπόλικο θέαμα και στο τέλος κατέληξαν στη συγκάλυψη όσων υποτίθεται ότι διερευνούσαν. Και ο λόγος ένας και απλός. Όσο δεν αγγίζονται οι βαθύτερες αιτίες της διαπλοκής των διαφόρων αστικών κομμάτων με τα διάφορα επίσης οικονομικά επιχειρηματικά συμφέροντα, όλες αυτές οι επιτροπές μοιραία εκεί θα καταλήγουν, στη συγκάλυψη και στο κουκούλωμα των ευθυνών. Γι' αυτό και αναρωτηθήκαμε τη μέρα που αποφασιζόταν αυτή η προανακριτική επιτροπή πριν 3-4 μήνες, τον περασμένο Μάρτη, για το πόσο επίγουσα σε αυτή τη συγκυρία ήταν αυτή η επιτροπή που συστάθηκε για το λαό και για τα προβλήματά του. Αν όμως δεν ήταν επίγουσα και αναγκαία για το λαό η λειτουργία μιας τέτοιας επιτροπής, ήταν για την κυβέρνηση, ήταν για το ίδιο το αστικό πολιτικό σύστημα, αφού τέτοιες επιτροπές θεωρούνται εντελώς απαραίτητες προκειμένου να κρύβουν την άθλια πραγματικότητα και να συντηρούν μια αποπροσανατολιστική διπολική αντιπαράθεση. Και έτσι ούτε η Νέα Δημοκρατία άφησε την ευκαιρία του αποπροσανατολισμού να πάει χαμένη. Εδώ ακριβώς εντάσσεται. Και έτσι μονάχα ερμηνεύεται η επιλογή της κυβερνητικής πλειοψηφίας της Νέας Δημοκρατίας να συστήσει ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης σχετικά με τη διερεύνηση αδικημάτων που τυχόν έχουν τελεστεί από τον πρώην Υπουργό Επικρατείας και εν συνεχεία ψηφιακής πολιτικής, κύριο Νικόλαο Παπά, κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Να συστήσει δηλαδή μια ειδική προανακριτική επιτροπή ποινικού χαρακτήρα για την υπόθεση Παπά του ΣΥΡΙΖΑ. Ό,τι πρέπει δηλαδή αντιπερισπασμός για την κυβέρνηση και για το πώς αυτή αντιμετωπίζει όλο αυτό το διάστημα
με απαράδεκτο τρόπο μια πανδημία η οποία δείχνει ξανά απειλητικά τα δόντια της. Γιατί είναι απαράδεκτο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο Πρωθυπουργός να επιχειρούν ξανά με όχημα αυτή τη φορά τον υποχρεωτικό εμβολιασμό. Είναι απαράδεκτο να μετακυλίουν στο λαό την κύρια ευθύνη για την εξέλιξη της πανδημίας και τις καθυστερήσεις στα ποσοστά του εμβολιασμού, αλλά και να δημιουργούν όρους κοινωνικού αυτοματισμού προκειμένου να κρύψουν τις δικές τους εγκληματικές ευθύνες. Τις πραγματικές αιτίες, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, αυτές που υπονομεύουν τον αναγκαίο και γρήγορο εμβολιασμό του λαού, πρέπει να τις αναζητήσετε στις δικές σας κυβερνητικές ελλείψεις και παλινοδίες γύρω από τα αναγκαία μέτρα προστασίας, στις δικές σας αντιφατικές ανακοινώσεις σχετικά με τον εμβολιασμό, στις καθυστερήσεις και στους ανταγωνισμούς βεβαίως μονοπωλίων και κρατών, στις λογικές της ανταποδοτικότητας που καλλιέργησε και καλλιεργεί η κυβέρνησή σας το προηγούμενο διάστημα, στο γεγονός τελικά ότι η αντιμετώπιση της πανδημίας ανάγεται σε ατομική και όχι σε κοινωνική κρατική ευθύνη. Όλα αυτά είναι που αφήνουν ζωτικό χώρο στον ιό και όλα αυτά είναι που τροφοδοτούν τελικά ταυτόχρονα και το φόβο και τον ανορθολογισμό. Ας γυρίσουμε όμως στο σημερινό θέμα. Αλήθεια, όλους αυτούς τους 2 μήνες περίπου που λειτουργήσε αυτή η ειδική προανακριτική επιτροπή της Βουλής, άρα γιατί αποδείχτηκε? Αποδείχτηκε ότι η σύστασή της και η λειτουργία της εξυπηρέτησε τις επιδιώξεις όχι μονάχα της Νέας Δημοκρατίας, μα και του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι μόνο ότι προέβαλε ο καθένας σας από τη μεριά του αποσπασματικά στοιχεία, εκείνα ειδικά τα στοιχεία τα οποία εξυπηρετούσαν τις επιδιώξεις της κάθε μιας πλευράς, είτε της Νέας Δημοκρατίας είτε του ΣΥΡΙΖΑ, για να αποφύγετε να μπείτε βεβαίως στην ουσία του προβλήματος, είναι κυρίως το ότι αξιοποιήσατε τη διαδικασία της προανακριτικής για να συντηρήσετε την αποπροσανατολιστική διπολική σας αντιπαράθεση, να συγκαλύψετε τις ευθύνες σας για μια άθλια, πραγματικά άθλια πραγματικότητα που επικρατούσε και εξακολουθεί να επικρατεί και σήμερα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Άλλωστε, γι' αυτόν ακριβώς και το λόγο, προχωρήσατε και στην από κοινού γρήγορη ολοκλήρωση των εργασιών της Επιτροπής και με ένα πόρισμα μάλιστα εντελώς αναντίστοιχο του μεγάλου θορύβου που συνόδευε την Επιτροπή. Έτσι εξηγείται και γιατί από την αρχή απορρίψατε κατηγορηματικά τη σκέψη, την πρόταση που έκανε το ΚΚΕ, η οποία έλεγε ότι θα μπορούσε να συσταθεί για το ίδιο θέμα μια εξεταστική επιτροπή, προκειμένου να διερευνηθούν εξονυχιστικά όλες μα όλες οι πτυχές της υπόθεσης και οι ευθύνες που απορρέουν για πολιτικά πρόσωπα και πρώην υπουργούς. Το άρον-άρον όμως κλείσιμο της επιτροπής σας αποκαλύπτει ότι το μόνο που επιδιώκατε τελικά ήταν ένας επικοινωνιακός αντιπερισπασμός από τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο λαός και τίποτα ουσιαστικό παραπάνω. Και αν κάτι επιβεβαιώθηκε σχετικά με το θέμα που συζητάμε, είναι οι ίδιες οι εκτιμήσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας. Γιατί τι έκανε αλήθεια τότε ο ΣΥΡΙΖΑ? Μα ό,τι έκαναν και ό,τι κάνουν όλες οι κυβερνήσεις και της Νέας Δημοκρατίας και παλαιότερα του ΠΑΣΟΚ. Επιχείρησε τότε και ο ΣΥΡΙΖΑ με πολιτικές αλλά και άλλου είδους παρεμβάσεις τον έλεγχο της ενημέρωσης, αξιοποιώντας τόσο την κρατική ΕΡΤ όσο και τα ιδιωτικά κανάλια που ανήκουν σε επιχειρηματικούς ομίλους. Επιχείρησε τότε ο ΣΥΡΙΖΑ μια αναδιανομή της πίτας ανάμεσα σε παλιά και σε νέα επιχειρηματικά συμφέροντα, που εκείνη την περίοδο είχαν δείξει ένα ιδιαίτερα έντονο ενδιαφέρον για να διεισδύσουν στον τομέα της ενημέρωσης και να αντικαταστήσουν εκείνα τα επιχειρηματικά συμφέροντα που είχαν δεχτεί πλήγματα από την καπιταλιστική οικονομική κρίση. Επιχείρησε κοντολογής μέσα σε αυτό το ρευστό τότε τοπίο να δημιουργηθεί
ένα ακόμα πιο ευνοϊκό περιβάλλον στα μέσα ενημέρωσης για την πολιτική της τότε κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Και ο Νίκος Παπάς, ως αρμόδιος τότε υπουργός, είχε αναλάβει σημαντικό ρόλο σε όλη αυτή την επιχείρηση, καθώς έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την επιτυχή έκβαση της προσπάθειας συνεργασίας ανάμεσα στον όμιλο της οικογένειας Καλογρίτσα και αυτών της οικογένειας Χούρη για την απόκτηση από μέρους τους μιας τηλεοπτικής άδειας. Είχε επαφή και με άλλους ενδιαφερόμενους, παλιούς αλλά και νέους επιχειρηματίες. Μια επιχείρηση η οποία απλώς εξυπηρετούσε τελικά τους πολιτικούς στόχους του ΣΥΡΙΖΑ και τη χειραγώγηση του λαού και βεβαίως ουδεμία σχέση είχε ούτε με την αναβάθμιση της ενημέρωσης, ούτε πολύ περισσότερο με την απεξάρτησή της από τον έλεγχο οικονομικών συμφερόντων. Άλλωστε, αν είναι κάτι που σας ενώνει όλους, αυτό είναι και το πιο ουσιαστικό. Να αποδέχεστε και να υποστηρίζετε όλοι σας ότι η ενημέρωση, τα κανάλια, οι συχνότητες θα ανήκουν στα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα. Αυτό όμως, ξέρετε, είναι και το κύριο ακριβώς ζήτημα. Αυτή είναι και η πραγματική ρίζα του κακού. Και όχι μόνο να ανήκουν όλα αυτά στους μεγαλοεπιχειρηματίες, συμφωνείτε, αλλά να έρχονται οι κυβερνήσεις όπως τώρα η Νέα Δημοκρατία και μέσα στην πανδημία να τους χαρίζεται και ολόκληρη την ετήσια δόση που οφείλουν στο κράτος. Πόση είναι αυτή η δόση? 3,5 εκατομμύρια ευρώ, παρακαλώ. Και έχετε ύστερα το θράσος να λέτε στο λαό κάθε φορά που ζητά κάτι για τα παιδιά του ή για την υγεία του, για το πόσο κακά είναι τα οικονομικά του κράτους μας. Με λίγα λόγια, όλον αυτόν τον μηντιακό αυταρχισμό που συνοδεύει την καταστολή, όλη αυτή την μονοφωνία της κυρίαρχης πολιτικής ιδεολογίας, όλη αυτή τη μηντιακή πλήση εγκεφάλου και την προκλητική χειραγώγηση, ο λαός όλα αυτά τα πληρώνει από πάνω και από την τσέπη του. Για να μην μιλήσουμε για τον συστηματικό αποκλεισμό κομμάτων όπως το ΚΚΕ, που μόνιμα και σταθερά δεν εκπροσωπείται στα κανάλια, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και μάλιστα άσχετα και από το ποιος είναι στην κυβέρνηση. Για όλη αυτή τη σημερινή κατάντια είστε όλοι μαζί συνυπεύθυνοι. Και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το Κίνημα Αλλαγής. Πώς λοιπόν να μιλήσετε μετά για την ουσία του ζητήματος της ενημέρωσης? Εν κατακλείδη, από τις εργασίες αυτής της Επιτροπής, της Προανακριτικής, αναδείχθηκε η άμεση εμπλοκή, αλλά και οι πολιτικές ευθύνες του τότε αρμόδιου υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Παπά. Δεν προέκυψαν όμως ικανές και επαρκείς ενδείξεις για τέλεση από μέρους του ποινικών αδικημάτων. Και αυτό είναι που οδηγεί το ΚΚΕ να επιλέξει το παρόν στη σημερινή ψηφοφορία. Ευχαριστώ.